Κοιτάξτε τώρα, εδώ, ο Κωνσταντίνος ο Τάφλος θα μας κάνει σήμερα μία βόλτα και μία περιήγηση στην ιστορία του εργοστασίου που κάποτε, πολλές δεκαετίες πίσω, έδινε φως στην Αθήνα. Και μιλάω βέβαια για το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, εκεί βρίσκεται, στην Τεχνόπολη. Θα πάμε λίγο πίσω. Κωνσταντίνε... Μάριον, καλό μεσημέρι. Τα λες πάρα πολύ σωστά. Είμαστε λοιπόν στην καρδιά εδώ, όπου κάποτε έπαιρνε ενέργεια και φως όλη η Αθήνα. Στο παλιό εργοστάσιο Φωταερίου. Σήμερα φυσικά είναι το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου. Ας πούμε πίσω μου, εδώ που βλέπετε αυτή η φούρνη, μέχρι τη δεκαετία του 80 έψαναν κανονικά λιθάνθρακα και παρήγαγαν φωταέριο. Τι γίνεται όμως σήμερα εδώ? Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί έχουμε μάθει για τις ξεναγήσεις να λέμε ότι βλέπετε αυτό, βλέπετε το ένα, βλέπετε το άλλο. Σήμερα εδώ, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, θα κάνουμε μια διαφορετική ξενάγηση, μια θεατρική ξενάγηση. Τι θα κάνουμε δηλαδή στην ουσία? Θα γίνουμε εργάτες του μουσείου. Δίπλα μου έχω τον Χρήστο Χριστόπουλο, ο οποίος είναι ηθοποιός. Χρήστο μου, καλησπέρα. Γεια σου, Χρήστο. Στην ουσία δεν είσαι ηθοποιός. Όχι, είμαι εργάτης. Κάνεις κάποια άλλη δουλειά. Θέλω λοιπόν να χαλαρώσετε, να κλείσετε κινητά, γιατί αμέσως τώρα ξεκινάει η θεατρική μας ξενάγηση. Με λένε Φώτη και είμαι χαρούμενος γιατί έζησα την αλλαγή. Από το χειροκίνητο φτιάρι στο μηχανικό φτιάρι. Το έφεραν εδώ στις αρχές του αιώνα και από τότε υποκαθιστά ένα μέρος της δύσκολης χειρονακτικής μας εργασίας. Αυτό που πριν έπρεπε να γίνει με τα χέρια και ήταν πάρα πολύ δύσκολο, να γεμίσεις δηλαδή λιθάνθρακα αυτούς τους φούρνους, σήμερα μπορεί να γίνει με το μηχανικό φτιάρι. Τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα. Γεμίζουμε με λιθάνθρακα αυτές τις μεγάλες μεταλλικές προεξοχές και μετά, με πολύ μεγάλη προσοχή, οδηγούμε αυτές τις μεταλλικές προεξοχές μπροστά από τους φούρνους. 3 μέτρα οι μεταλλικές προεξοχές, 3 μέτρα και το βάθος των φούρνων. Μετά σπρώχνουμε αυτό το μεγάλο μηχανικό φτιάρι μέσα στο φούρνο και με μία μόνο κίνηση... Με έναν τρόπο να λάβω κι εγώ έτσι μέρος στην θεατρική μας ξενάγηση, Χρήστο. Βεβαίως, μπορείς να κάνεις αυτό ακριβώς που κάνουμε τώρα. Να αδειάσεις το λιθάνθρακα μέσα στους φούρνους. Για δοκίμασε. Για να δω. Αδειάζω λοιπόν το λιθάνθρακα εδώ και στην ουσία για να μπει στους φούρνους να ψηθεί και να δημιουργηθεί το φωτοαέριο. Από εκείνη την ώρα και μετά, εφόσον το φωτοαέριο δημιουργηθεί, πώς βγαίνει στους δρόμους της Αθήνας, πώς δηλαδή ανάβουν οι φανεί, ανάβουν οι λάμπες? Το φωταέριο από την καύση του λιθάνθρακα έχει μόλις γεννηθεί. Έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Πρέπει να κρυώσει, πρέπει να καθαριστεί, να αποθηκευτεί, να μετρηθεί και μετά να βγει στα διάφορα σημεία των δρόμων. Μετά αναλαμβάνει ο φανοκόρος. Δηλαδή εσύ, Κωνσταντίνε. Είμαι φανοκόρος τώρα. Είσαι φανοκόρος. Δηλαδή, εγώ πρέπει να βγω στους δρόμους της Αθήνας και όχι φυσικά σε όλους τους δρόμους. Με φανταστείτε, σε πολύ κεντρικά σημεία υπήρχαν ειδικές λάμπες. Κωνσταντίνε, περίπου για 60 χρόνια φωτιζόταν έτσι η Αθήνα. Τα φανάρια των δρόμων. Προτείνω να πας να ανάψεις τις λάμπες που είναι έξω από τη Μητρόπολη. Έξω από τη Μητρόπολη. Mm-hmm. Θα πάρω λοιπόν το ειδικό. Αυτό πώς λέγεται? Αυτό τίποτα. Είναι ένα ξύλο που φάνηκε. Ένα ξύλο. Σου δίνω και την επιστροφή για να ακούς και τη Μάριο Μιχελιδάκη από το στούντιο. Όχι, πολύ ωραία μας τα λέει ο Χρήστος. Απλά για να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως και τους νεότερους ανθρώπους περνάνε από την Τεχνόπολη και δεν ξέρουν ακριβώς τι συνέβαινε εκεί, έτσι. Από εκεί ουσιαστικά αυτό μας λες σήμερα και μας κάνεις μια θεατρική ξενάγηση στο πώς φωταγωγείται η Αθήνα για περισσότερα από 60 χρόνια από αυτό εδώ το εργοστάσιο φωταερίου, το οποίο είχε ξεκινήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα και όλα αυτά πότε σταμάτησαν, Κωνσταντίνε μου, γιατί κάπως έτσι πρέπει να ολοκληρώσουμε κιόλας. Αυτό έχω να σου πω, Μάριον, και εγώ πραγματικά ήμουν έκπληκτος ακόμα και μέχρι τη δεκαετία του 80. Mm-hmm. Πίσω με αυτή η φούρνη έψιναν το κάρβουνο και δημιουργούσαν φωτοαέριο, γιατί κάποια, ας πούμε, δημόσια κτίρια, ακόμα και εκείνη τη δεκαετία που πια ο ηλεκτρισμός είχε μπει για τα πολύ καλά στη ζωή μας, έπαιρναν από εκεί ενέργεια. Και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό, γιατί λέμε όλοι, ερχόμαστε στον Γκάζι. Γιατί λέγεται αυτή η περιοχή Γκάζι? Ακριβώς γιατί έδινε ενέργεια σε όλη την Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια. Και ποιος μπορεί να φανταστεί ότι ενώ τώρα μέσα σε μια κίνηση ανάβουν οι λάμπες LED σε όλη την Αθήνα, κάποιος πήγαινε λάμπα-λάμπα να ανάψει και να φωτίσει τους δρόμους. Καλά, κάτσε και να δούμε και φέτος το χειμώνα πώς θα φωτίζονται και αν θα πάμε πάλι λάμπα-λάμπα, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε, και ευχαριστώ πολύ και τον πολύ καλό εκεί ηθοποιό της ομάδας θεάτρου Ανεμόμυλη, όπως ακούω και διαβάζω. Βεβαίως, είναι ο Χρήστος ο Χριστόπουλος. Να πούμε ότι σήμερα και αύριο εδώ στην Τεχνόπολη, ναι,
Βεβαίως, ο οποίος τον βλέπουμε και μέσα από την σατυρική εκπομπή του Open, του δικού μας, τη Λάβα. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα και αύριο εδώ, Χρήστο μου, ο κόσμος έρχεται και παρακολουθεί αυτή την παράσταση. Πες μας δύο λεπτομέρειες, πώς θα γίνει αυτό. Σήμερα και αύριο στις 6 το απόγευμα, λοιπόν, η θεατρική ξενάγηση είναι μια διαδρομή, είναι ένας περίπατος στους χώρους του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου με αυτόν τον διαφορετικό θεατρικό τρόπο. Στις 6 ώρα το απόγευμα, λοιπόν, μπαίνετε και ηλεκτρονικά ή ακόμα και από εδώ και προμηθεύεστε το εισιτήριο. Ευχαριστούμε πολύ. Μια εμπειρία. Επαναλαμβάνεται και τον Νοέμβριο για δύο φορές. Θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Χρήστο, Κωνσταντίνε, γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.